σάντουιτς την πρώτα απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας εδώ από το κλειστό του Μπόθου. Άλλο ένα παρασκευόβραδο εδώ στο Μπόθο. Flexers εναντίον Βατός Κρόκος για την πρώτη αγωνιστική της Evolution League. Και οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί ξανά στο κύπελο. Πάμε να δούμε τώρα μια ρεβάνς. Θα τα ξαναπούνε και μετά στο δεύτερο, για να δούμε πώς θα είναι η ρεβάνς. Και θα πούμε και τις πεντάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας πρώτα από τους Flexers, οι οποίοι είναι και στην επίθεση. Το Ιμπαλάκι γυρνάει με το 23. Ήταν ο Χαρίτος που έχασε με το 99. Είναι ο Λίτσας. Στην άμυνα γυρνάει μπάλα με το 13. Είναι ο Αργυρίος, δύο πόντων εύστοχο, ξεκινάει δυναμικά. Ο Κρόκος από τον... ποιος ήταν, ο Μπιστούνας νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Έκανε φάουλ. Με το 8 είναι ο Κουνάβος. Ποιον έχω ξεχάσει εδώ, άλλη μια κακή πάσα, ζητάει συγγνώμη την ομάδα του ο Αργυρίου. Γρήγορα στον εμβολιασμό ξανά ο Κρόκος. Κάνει το screen εκεί ο Βιτζιλέος, για 2, αστοχό και rebound από τον Οικονομάκη. Ο Οικονομάκης θα κρατήσει, 0-2 παραμένει. Πλάτη ο Οικονομάκης, ψάχνει πάσα, τη βρήκε στην κορυφή σου, 3 πόντων, εύστοχο από τον Αργυρίου, στάθη 3-2. Μπροστά οι Flexers. Το screen εκεί, το σύστημα, ωραία πάσα με τον Μπιστούνα αρχικά, μετά το καλάθι έρχεται από τον Κρόκο. 3-4. Χαρίτος που κρατά. Σου τριών πόντων άλλο ένα, αστοχό αυτή τη φορά από τον Οικονομάκη. Θέλει να τρέξει το παιχνίδι εκεί ο Μπιστούνας, παίρνει το πικ από τον Βιτζιλέο. Ο Μπιστούνας κρατά και βγάζει έξω, 45, μπάλα χαμηλά ξανά, άλλη μία στο Μπιστούνα, αυτός είναι αφύλακτος, δίνει δεξιά και πήρε το διάδρομο και πήρε και το φάουλ ο Αμαριανός. Οπότε οδηγούμαστε στην γραμμή των βολών για πρώτη φορά στο παιχνίδι σήμερα με τον Αμαριανό Παναγιώτη. Βάζει την πρώτη, 3-5. Μία στις δύο, 3-5 παραμένει με τον Οικονομάκη, θέλει να τρέξει, μπορεί είναι και πιο νέοι. Ο Οικονομάκης θα χάσει, αλλά κατοχή παραμένει για την ομάδα του. Ο Οικονομάκης επαναφέρει τον Αργυρίου, όπως το είχε στις τριών πόντων πριν. Ο Οικονομάκης τελικά θα την πήρε αυτός. Γύρισε, αλλά δεν έβαλε το καλάθι εκεί. Και ο Αμαριανός θέλει να τρέξει, μπαλά πάει στο κέντρο. Μόνος του εκεί, τελειώνει άστοχα τη φάση ο Βιτζιλέος. Ξανά ο Οικονομάκης, όπως πάντα κατεβάζει αυτός. Να πάει μέχρι το lay-up, δεν θα πάρει κάποιο φάουλ, το rebound το αμυντικό έρχεται από τον Λίτσα. Ξανά ο Οικονομάκης για τρίτη από τη γωνία, δεν μπορεί, αλλά παίρνει το rebound και έχει άλλη μια ευκαιρία από τη γωνία να κάνει πάσα και ωραία γυρνάει μπάλα στους τριών πόντων. Ξανά, άστοχο, ξανά παίρνει το rebound και κρατάει την κατοχή εκεί ο Λίτσας. Το άστοχο σουτ πριν ήταν από τον Χαρίτο. Χαρίτος τώρα κάνει τρίπλες και ο Μπιστούνας προσπαθεί να τον παρεμποδίσει. Πάσα θα κοπεί από τον Λάσκο.
Μπαστούνας θα τρέξει. Ωραία το σπιτά ως στον Αβαγιανό. Ωραία γυρνάει μπάλα για δύο να πηγά. Και καταλήγει στα χέρια του Οικονομάκη, θέλει να τρέξει ξανά. Αποφεύγει τον φάουλ, αλλάζει και κατεύθυνση. Σταμάτησε, μπάλα βγάζει την γέννη στη γωνία και η λάθος πάσα του Κουνάβου φέρνει στον ευνηδιασμό τον Γκρόκο. Βγάζει εκεί η επίθεση, δεν περίμενε την μπάζα, ήρθε και την πήρε τελικά και κρατά. Ποιος θα πάρει την μπάλα εδώ στο τζάμπολ. Κατοχή περνάει για τους φιλοξενούμενους. Και αλλαγές στη θέση του Λίτσα θα περάσει με το νούμερο 30 ο Τασιόπουλος. Φύλακτος εκεί, έχει εύκολο έργο από κάτω, 3-7 για τον Βατό Κρόκο. Χαρίτος, για παρασκρίν, ο Ιωμάκης, ωραία προσποιήθηκε και έκανε φάουλ επιθετικό. Θα βάζει και με τον εαυτό του, δεν έχει μεγάλη ευκαιρία να βάλει το Γαλάδι. Είναι 4-2, σκαστή πάσα. Δεν έρχεται το καλάθι όμως, ήταν 4-2 και τώρα γύρισε ωραία και θέλει να τρέξει ο Κρόκος. Στούνας για 3, αστοχά. Στους τριών πόντων τον Οικονομάκη είναι άστοχο. Θα περάσει ο Πιστούνας. Λέος. Ο Λάσκος έχει κάνει μεταφορά της μπάλας παράβαση εδώ. Το 3-7 παραμένει και απομένουν 4-35. Περνάει και ο Τσιπινιάς για να επαναφέρει. Ο Τσιπινιάς πάει από το κεντρικό διάδρομο, το που πήγε έκανε μια καλή προσπάθεια, αλλά το rebound το πήρε ο Μαριανός. Ο Μαριανός με πλάτη εκεί θέλει να αποφύγει τον Κουνάβο, τον ωραίο το έκανε. Πάσα στην ρακέτα, θα γυρίσει σηκωμένα τα χέρια, καλή άμυνα εδώ από τον Κουνάβο. Κάπως εκτίμηση μάλλον της φάσης από τον Κουνά. Μπαλά φτάνει, 45, ξανά στην κορυφή, μπήκε μέσα ο Τσιπινιάς. Γι' αυτός έκανε μια διείσδυση, ο Μπιστούνας την πήρε, την μπάλα με τη βοήθεια λίγο της τύχης. Εδώ κρατάει και ξανά ο Αμαντός Κρόκος στον ευνηδιασμό. Η πάσα, ωραία το καλάθι, έρχεται. Η εμπειρία μετρά και αυτό γίνεται με το καλάθι του Παπαναστασίου. 3-9 ο Αμαντός Κρόκος. Μάτισε η μπάλα, φτάνει στην κορυφή, το σκέφτηκε, αλλά έκανε πάση στον Οικονομάκη, αυτό θα γυρίσει με το χέρι εδώ, φάουλ ξανά, χρεώνεται επιθετικό του Τασιοπουλού. Εκεί
το παιχνίδι. Δεν θα γίνει αλλαγή, κάτι πρέπει να βάλει κάτι στο αυτή του μάλλον, γιατί θα την αρήγει να τα βγάλει, να βάλει κάποιο κάποιο που να μην το εμποδίζει, να μην διαφορετεί, θα γίνει time out απευθείας η Flexer. Η Στούνας. Γιαννός. Την κορυφή, ψάχνουν συνέχεια τον Παπαναστασίου. Η Στούνας με ένα βήμα πίσω, εκτέλεσε για δύο, έκανε airball. Έχουμε time out στα 3 λεπτά. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέψαμε το time out που κάλεσαν οι Flexer για, μια ανασυγκρότηση, μπορούμε να το πούμε. Έχουμε δεχτεί 9 πόντους πολύ εύκολα και έχουν βάλει μόλις 3 με ένα τρίποντο εύστοχο. Ο Νομάκης. Κάμος έβγαλε έξω, το σκέφτηκε, μπήκε μέχρι μέσα. Καλή επιλογή, άστοχη εκτέλεση όμως του Χαρίτου. Ξανά ο Μπιστούνας στα 2.40. Όσο μπορεί, κρατάει εκεί, προσκυλείται, τον πιέζουν εκεί, αλλά κρατά ο Μπιστούνας. Αλλά θα φτάσει τον Λάσκο. Λάσκο τα δεξιά, έχει ροκανίσει πολύ χρόνο. Ο Λάσκος εκτέλεσε για 3. Μετά από ήταν καλή άμυνα εδώ, ο Οικονομάκης έκοψε, αλλά εδώ η πάσα προτιμότερο να ήταν σκαστή και όχι στήθους, για να πέρναγε μια σκαστή που πέρασε εδώ και δεν τη βάζει στο καλάθι. Με δεύτερη προσπαθή εκεί ο Τσεκούρας, αλλά κρατάμε Λάσκο. Λάτι εκεί. Και ο Περάτης επιλύει ο χρόνος. Δυνατή η κόρνα εδώ. Χαρίτος. Για τα κεντρικά έβγαλε έξω, ο Οικονομάκης, ο Κοκκέφτια, προτίμησε να πάει μέχρι μέσα να πάρει το φάουλ. Δεν θα μπει το καλάθι, δεν του κάνει το χαντήρι μπάλα εδώ. Αλλά όμως έχει την ευκαιρία να εκτελέσει για τους Flexers τις πρώτες τους βολές στο παιχνίδι. Αστοχή στην πρώτη. Στις 2. Το πήρε φόρα. Σε κουράς. Το πήρε φάουλα Μαριανός. Αλλαγές. Ο Βιντζιλέος θα περάσει ξανά. Και τώρα αφού που τα προστάτεψε όλα. Μπήκε στο παρκέ ο Μαράτος. Βάζει την πρώτη ο Αμαριανός. Αυτή είναι η πόντη του, είναι αποβολέ. Αστοχή, ο Τσεκούρας πάλεψε να το ριμπάουντ, πήρε ο Οικονομάκης και γρήγορα τον Τιπινιά, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα να στοχίσει. Ο Μάκης φώναξε και πήρε και σταμάτησε και εκτέλεσε για 3 μέσα. Τον είναι εύστοχο 6-10. Τώρα μίλησε ο Οικονομάκης. 1 λεπτό απομένει με πλάτη. Ο Αμαριανός έχει παίρνει το ρυθμό του το παιχνίδι. Σιγά σιγά. Η Τζιλέος προσπαθεί να περάσει τον Τζιπινιά. Τον πέρασε και έκανε έξω πάσα. Ο Αμαριανός κλείστηκε, ψάχνει επιλογή. Έκανε ο Βιτζιλέος, εξαιρετικό κόψιμο, άστοχη εκτέλεση και τεχνική ποινή, γιατί τώρα εξηγεί ο... Εξηγεί εδώ ο διαιτητής ότι όταν χτυπάς το πόδι σου σε περίπτωση άμυνας
είναι αντιαθλητικό, οπότε σωστά ο διαιτητής δίνει την παράβαση εδώ με βολές για τον Αμαριανό να βάλει την πρώτη και την τελευταία ουσιαστικά. 6-11. Ο Οικονομάκης επαναφέρει, ο Οικονομάκης χρεώθηκε τεχνική ποινή, αφού σωστό είσαι σε σου τριών πόντων πριν λίγο. Χαριτός, βγάζει στη γωνία. Περίμενε, Χαριτός ξανά. Πόδι, που το παράδεχεται, το έκανε ο Λάσκος. 28 δεύτερα, απομένουν για την λήξη της πρώτης περίοδου, εδώ από το κλείσο του Μπόθου. Περιμένουμε να έρθει μπάλα και έρχεται με τον Μαράτο. Μαράτο πήρε. Μιας. Με 5 φάουλ το καλάθι. Και αν έμπαινε δεν θα μέτρα, γίνε χαμηλά το φάουλ. 5 δεύτερα. Απομέναν 14 γίνονται και 18 απομένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Πήρε, έκανε ένα σου τριών πόντων. Μάζε το περιμένω, Τσιφινιά που μάζε ένα σκουπίδι και πήγε μέχρι τον Αιγιά για να το βάλει. 8-11 και 7 δεύτερα. Ο Αμαριανός καστά ξανά. Ο Αμαριανός την πέταξε. Δεν το έβαλε. Και με αυτό το δικό Αμαριανού λίγη πρώτη περίοδο. 8-11. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ από το κλειστό του Μπόδου, δεύτερο δεκάλεπτο, 8-11. Το σκορ κοντινό, δεν ξεφεύγει από ότι έχασε ο Μαριανός. Ο Τσιπινιάς γρήγορα την πέταξε, θα την προλάβει ο Κουνάβος. Θα κάνει μια πάσα έξυπνη, αλλά δεν του έκανε τώρα η μπάλα, δεν του έκανε τη σπινιά όπως θα ήθελε. Εδώ βγαίνει η άμυνα εν μέρη για τους Flexers. Μαριανός. Η πάσα ήταν κακή, ο Οικονομάκης την έκλεψε και τώρα 2-1 στον ευνηδιασμό. Ο Οικονομάκης θα πασάρει στον Τσιπινιά, αυτός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ωραία για το 10-11. Flexers μειώνουν και επιστρέφουν στο παιχνίδι. Ο Αμαριανός με τον Τσιπινιά να τον μαργάρει. Ο Αμαριανός θα κρατήσει και θα βγάλει στη γωνία. Οριακά ο Οικονομάκης δεν την έκλεψε. Ο Αμαριανός σταμάτησε και εκτέλεσε. Αυτό δεν βγήκε κανένας. Αυτό σας το έχει στους τριών πόντων. Και γρήγορα μάζεψε το rebound ο Χαρίτος. Για να αλλάξει κατεύθυνση και να πάρει φόρο για να βγάλει στον Τσιπινιά. Και αυτός γρήγορα τον Αργυρίου και Αργυρίου. Στο τσακ την μπάλα δεν χάθηκε εδώ για τους Flexers. Προσπαθεί να βρει πάσα, την βρήκε τώρα με ταμπλό. Προσπάθησε να ευστοχίσει ο Μαράτος, δεν το κατάφερε. Και ο Κρόκος ξανά στην επίθεση. Σε αυτό το πρώτο 1,5 λεπτό που διανύουμε στη δεύτερη περίοδο. Ο Μιστούνας που κλείστηκε και έχασε ξανά. Και γρήγορα αντιαθλητικό φάουλ εδώ του Αμαριανού και ευκαιρία με δύο ευστοχικές βολές να περάσουν μπροστά. Μάλλον Flexers είναι αντιαθλητικό του λέει, καθώς δεν πάει για τον για την μπάλα, πάει απλώς για να κόψει τον παίχτη. Οπότε η απόφαση είναι αυτή και αυτή θα υπερισχύσει. Είναι κατανοητό. Ο Τσιπινιάς δεν βάζει την πρώτη. Μία στις δύο, ισοπαλία είναι όλα, Τσιπινιάς. Το επικράτησε
με προσπάθεια. Ο Μάγκης πέρασε εδώ, άλλο ένα φάουλ που δέχτηκε. Δεν θα μετρήσει, είναι πριν το βήμα του. Άλλη μία αλλαγή. Επαναφορά από το πλάι με τον Αργυρίου. Ωραία, έκοψε εκεί. Ο Μαράτος, αν ήταν λίγο πιο συγκεντρωμένος, θα έβαζε το καλάθι. Αλλά γρήγορα από τον Μπιστούνα. Ωραία πάσα Παπαναστασίου. Αμαριανός ξανά. Παπαναστασίου που θα γυρίσει και θα βάλει το καλάθι. Και παίρνει και το φάουλ. 11-13 και μία συμπληρωματική βολή για τον Γιάννη Παπαναστασίου, ο οποίος γύρισε με πολύ δυσκολία εδώ. Με πολύ δυσκολία κατάφερε να βάλει το καλάθι. Αλλαγές, περνάει στο παρκέ και ο Κατσίπης. Η βολή θα μπει, έμεσο τρίποντο έχουμε. 11-14 για τον Βατόκροκο. Και βάζει ξανά ο Χαρίτος. Ο Χαρίτος σταμάτησε, βρήκε πάσα τον Τζιμπινιά, 45 μοίρες και αυτός εκτέλεσε για 3. Αστόχησε, πήγε για το rebound αλλά δεν το πήρε ο Κατσίπης. Και γρήγορα να τρέξει πάνω να φτάσει στον Ιουντιλέο. Τώρα στον Τσεκούρα, αυτός είναι πιο ψηλός, θα γυρίσει. Ζήτησε και ένα φάουλ εκεί, είναι πιο ψηλός. Δεν θα το δώσει της απευθείας. Μιας καλή βγαίνει άμυνα εδώ. Μια λουνιά κολοτούμπα με το ένα χέρι προσπάθει να βρει το Τσεκούρα. Ο Μπιστούνας και κρατά ο Μαριανός. Και εκτελεί για τη μεγάλη καμπύλη ο Μαριανός. Μέσα 11-16. Και 7 λεπτά. Ωραία εκδήλωση επί της Τζιπινιάς. Αργυρίου. Σκαστά ξανά στον Τζιπινιά. Αυτό θέλει να γυρίσει, θα προσποιηθεί, θα κοπεί. Κανονικότατο από τον Παπαναστασίου. Ο Μαριανός. Έκοψε ο Παπαναστασίου εδώ, έπεσε κιόλας κάτω. Ο Οικονομάκης που πήρε φόρα και πάει μέχρι μέσα με το δεξίο. Ο Μαριανός κάνει καλή άμυνα εδώ, τον παρεμπόδισε προς να πάει στο καλάθι και γρήγορα ξανά στον εμπληριασμό, αλλά έπεσε και εκεί γλίστρισε. Ο Λάσκος νομίζω ήτανε. Όχι, δεν ήταν ο Λάσκος, ήταν ο Τζιλέος νομίζω ήτανε. Τι πήγε να καταφέρει εδώ να κάνει ο Κατσίπης. Δεν ήταν, δεν είχε δικήπεδο. Σουνάς, ωραία πάσα Βιτζιλέος, καλά βίντε βάουλ. Εξαιρετική πάσα του Μπιστούνα. Και ακόμα καλύτερη ήταν η εκτέλεση του Βιτζιλέου για το 11-19 και ξανά goal foul και πνευματική βολή. Αλλά έχουμε time out και μετά θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε και πάμε στη γραμμή των βολών. Βάλει τη βολή ο Βιτζιλέος, 11-20. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Απομένουν άλλα 6 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Βατόκροκο να φτάνει κοντά τη διαφορά στο σε διψήφιο αριθμό. Για δύο άστοχο και βιαστικό. Με Τσεκούρα, ο Τσεκούρας να αποφύγει, ο Οικονομάκης προσπαθεί να του κάνει άμυνα. Ένα follow που κάνει ο Παπαναστασίου και βάζει το καλάθι, εξαιρετική φάση, 11-22, double score. Ο
Πάτησε εκτέλεση, αλλά έκανε airball εδώ. Ο Χαρίτος. Πέντε λεπτά, Μαριανός. Μαριανός. Σαν να δεν πήγε. Τούνας για δύο. Όχι. Τσεκούρας. Αφού δεν του γίνει μπλοκάω, δεν κλέψε. Και έκοψε ο Ζουνάς. Το ψεκύβο Αναστασίου. Αμαριανός. Βρίσκει την μπάσα. Μπάσα δεν πέρασε. Και γρήγορα ξανά στον ευνηδιασμό. Το χαρίτο φάουλ. Screen, Λίτσας, Γιάννης, με πλάτη αστόχησε και rebound, Τσεκούρα, Μπιστούνας. Την κράτησε. Ωραία πάσα του Αναστασίου, έχει πάρει τη θέση ο Βιτζιλέος, πέρασε εξαιρετική πάσα για τον αφύλακτο Τσεκούρα, 11-23. Εξαιρετικές συνεργασίες με κλειστά μάτια βρίσκονται. Η Πορτοκαλό Μαυρή και το Ρωμάκης ξεκλειδώνει με κάποιο τρόπο με την επίθεση μετά από ώρα για τους Flexers. Κάνε καιρό να σκοράρουν. Αμαριανός, ίδιο Καλαμάκης στο γρήγορο κλωτάου. Τσεκούρας που γύρισε εξαιρετικά και πήγε προς το καλάθι για το 13-26. Double score ξανά στο παιχνίδι. Εδώ θα γυρίσει και θα κοπεί από τον Τσεκούρα κανονικότατα ο Χάριτος. Στούνας, Αμαριανός για 3 λεπτά απομένουν. Έκοψε εξαιρετικά ο Μπιστούνας, άλλη μια πάσα, δεν συνεργάστηκε σωστά εδώ, αλλά η κατοχή παραμένει με Βιτζιλέο να βρίσκει ξανά τον Μπιστούνας 45, αυτός θα πυροβολήσει για 3, αλλά μπαλά στη δύση Στεφάνη. Ο κουνάβος που πήρε γίνεται 2-2 και αποφεύγει τον Αμαριανό. Αυτός πάει μέχρι το lay-up. Αλλίωσε τη φάση ο Βιτζιλέος και η κατοχή για ποιους. Για τους Πορτοκαλόμαυρους. Αλλαγές έγιναν, ο Τσεκούρας θα δώσει όλα. Ο Περάτης που πέρασε. Με τον Λάσκο ξανά για τους... Μόλις 7 που είναι, 2 αλλαγές. Οι φιλοξενούμενοι, ο Βαδοσκρόγος πέρασε εδώ, ο Αμαριανός. Κάνει ό,τι θέλει, πάει και μέχρι το lay-up. Δύσκολο τελείωμα, αλλά το βάζει ο Αμαριανός, 13-28. Απίστευτος ο Αμαριανός στο πρώτο ημίχρονο. Του πιστού να εξίσου, μάλλον όλος ο Κρόγος. Είναι καλά βρασμένος. Για 2 ευστοχή ο Ιωνομάκης για το 15-28. Αρκή εκτέλεση εδώ από τον Μπιστούνα, τόσο ο Ιωνομάκης. Καλή σκέψη, ο Μπιστούνας είναι offside. Η πάσα προτιμάται να πάει στον Αμαριανό και τώρα στον Μπιστούνα ξανά. Και στην κορυφή ο Παναστασίου βρίσκει τον Αμαριανό, αλλά έφυγε η μπάλα και πήγε στην κορυφή. Αλλά έχει ακουμπήσει κάποιος, οπότε η κατοχή παραμένει για τον Βατόκροκο. Τώρα μη φαίνεται για τόσο πολύ. Ο Βιτζιλέος πάνω σε άμυνα εκτέλεσε, αλλά δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Κονομάκης του πήρε. Είναι το πει, Κονομάκης πήγε μέχρι μέσα. Δεν μετράει το φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι, έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στον Νίκο Ρωμάκη. Δεν είναι πολλές φυσικά, έχουν 4 ομαδικά οι φιλοξενούμενοι. Το κανένας δεν μαρκάρει στο τριών πόντων άστοχο. Ανακτά την επίθεση ξανά στην κορυφή ο Νίκο Ρωμάκης.
Προσπάθησε να πάει τα αριστερά, τον έκλεισε όσο πιο πολύ ο Λάσκος. Προσπάθησε να πιέσει τον, απέφυγε και έβγαλε στη γωνία σου τριών πόντων. Έρμπολο με Μουνάβο. Και πετάει ο Αμαριανός γρήγορα στον Περάτη. Περάτης ψάχνει τα κοψίματα. Βρήκε εκεί τον Παπαναστασίου, αλλά έβαλε το χέρι του την κατάλληλη στιγμή ο Οικονομάκης και έκοψε. 14 δεύτερα. Ο Παναστασίου έκοψε ο Βιτζιλέος, είναι πιο ψηλός, θα σηκωθεί. Δεν θα πάρει το φάουλ, αλλά βγάζει μόνος του την μπάλα ο Τσιμπινιάς. Θετικό φάουλ του Βιτζιλέου. Και αλλαγές, νομίζω έχει τρία. Γι' αυτό βγάζει για να βάλει μέσα τον Τσεκούρα. Μένουν 59 δεύτερα. Κλείστηκε εκεί. Φράσα δεν θα πέρασε. Ο Αναστασίου που κόψε. Αμαριανός με το ένα χέρι στον Τσεκούρα. Αυτός κόβεται αντικανονικά και δύο βολές από το φάουλ του Νταγιανή. Δύο βολές για τον Τσεκούρα. Ξανά ο Οικονομάκης που ξεκουράστηκε για λίγο. Και ο Τασιόπουλος. Τσεκούρα στην γραμμή των βολών. Το ψυχό είναι ο Μαριανός. Δεύτερη πήγε στη Στεφάνα, αλλά δεν πήγε μέσα. Μηδέν στις 2, 15 το χρόνο παραμένει. Οικονομάκης ξανά κατεβάζει. Ασιόπουλος. Πλάτη εδώ σπρώχνει, εύστοχος, καλή εδώ η επίθεση με Νταγιάννη, 17-28, 24-22 δεύτερα για λήξη, 17 για επίθεση ο Γκρόγκος. Ο Αμαριανός ψάχνει να ροκανίσει όσο μπορεί, δεν θέλει να δεχτεί η ομάδα του καλάθι. Ο Αμαριανός θα πάρει φάουλ, χαμηλά από τον... Ποιον το πήρε το φάουλ, αυτό Μαράτο. Με πλάτη ο Παναστασίου, προσπάθησε αλλά ο Τσεκούρας την κράτησε, κράτησε σε μια φάσα. Έχει 5 ο Μαράτος. Και έχασε. Λήξη πρώτου ημιχρόνου, 17-28, θα επιστρέψει σε λιγότερο από 10 λεπτά για την έναρξη του Δευτέρου. Δεύτερο ημίχρονο ξεκινά με τους flexers στην επίθεση. 17-28 έληξε η δεύτερη περίοδος. Τώρα Οικονομάκης πήγε μέχρι μέσα, στόχισε. Και rebound του Τσεκούρα. Χριστούνας. Χριστούνας κρατά. Ωραία στον Αμαριανό, ζητάει ο Τσεκούρας χαμηλά. Τελικά μπάλα θα φτάσει τον Παπαναστασίου. Και αυτός γρήγορα στον Λάσκο που προσποιήθηκε. Τρίπλο κατά τα πόδια. Εκτέλεση για τρεις στη Στεφάνη και στον Κουνάβο, ο οποίος βρήκε την πάσα. Θα πάει μέχρι το layup και θα το βάλει. Πρώτο καλάθι από τον Νταγιάννη. 19-28. Μαριανός, εδώ η παγίδα, ο Μαριανός πέρασε την πάσα για τον Λάσκο. Αυτός προσποιήθηκε, πέρασε για την πάσα στον Μισούνα. Για τον γρήγορα στον Λάσκο ξανά, κλείνεται από τρεις, παγίδα, κάποιος ήταν ελεύθερος. Προσπάθησε πόδι, πήρε και φάουλ παράλληλα. Τι έχει δώσει εδώ δεν ξέρουμε, θα δούμε. Επαναφορά από την baseline τότε. Με τον Λάσκο πήγε με φάουλ. Ωραία δυνάμει ο Μουνάβος, τι γίνει. Πάτησε τη γραμμή με, την, με τη μύτη του παπουτσιού. Με τη μύτη του παπουτσιού πάτησε τη γραμμή ο, ο Χαρίτος. Μισθούνας. Το πήγαμε με Παπαναστασίου. Η
Στην πάσα, Λάσκος, Πιστίνας. Απ' τα κεντρικά πέρασε η πάσα, αλλά ο Μεταναστασίου δεν την κατάφερε να την δεχτεί όπως θα ήθελε. Γρήγορα εδώ, προσπάθησαν, αλλά η πάσα είναι κακή από τον Νικολομάκη προς τον Κουνάβο. Αμαριανός όπως πάντα κατεβάζει. Ο Αμαριανός τον Κουνάβο, Μπιστούνας γρήγορα. Αφύλακτος εκεί, δοκιμάζει σου τριών πόντων, Στεφάνη. Πήρε γρήγορα και πέρασε όποιον ήθελε και θα κάνει πάσα. Ο Οικονομάκης τον έγινε, αφήνει την μπάλα. 21-28 επιστροφή ξανά στους 7, η διαφορά μειώνεται, ροκανίζεται. Πόσο ήταν ο Αμαριανός, πέρασε όποιον ήθελε. Και έκανε πάσα στον Λάσκο. Ο Λάσκος προσποιήθηκε ότι θα στάρει, αλλά πάσανε στον Παπαναστασίου, απλώς το ένα χέρι δεν κατάφερε να βάλει τον καλάθι. Θα γυρίσει εκεί με λίγο δυσκολία αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Νταγιάννης. Είχε και πάνω το Τζεκούρα, είναι και στο ίδιο ύψος, οπότε ήταν ωραίο το ματσάνισμα. Μιστούνας ζητάει κάποιο πίγκ από τον Παπαναστασίου να το πάρει. Ο Μιστούνας ελευθερώθηκε, βγάλε στη γωνία. Κλέβει εκεί ο Κουνάβος και ξανά στον εμβριασμό, είναι 3-2. Ο Οικονομάκης μέχρι το λέει απαστοχή. Με δεύτερη δεν μπορεί ο Οικονομάκης. Προσπάθησε εδώ, δεν χτύπησε κανένα ελπίζω. Έπεσε με φόρα στον πάγκο για να σώσει ο Αμαριανός, αλλά δεν κατάφερε να το κάνει. Και η κατοχή παραμένει για τους γηπεδούχους, τους flexers. Μπάλα φτάνει στον Αργυρίου και αλλοιώνεται μέσω Τσεκουρά. Οπότε 11. Κουνάβος. Κουνάβος, ο Οικονομάκης που βγήκε και εκτέλεσε για 3. Στεφάνη. Μπιστούνας. Παίρνει φάουλ. Από τον το Χαρίτο το πήρε. Ο Αμαριανός δεν πήγε από τον Τσεκούρα. Έχει πάρει ήδη θέση στη ράγκια ο Τσεκούρας. Ψάχνει πάσα ο Αμαριανός που είναι μόνος του. Μπήκε μέσα Λάσκος για 3, Ερμόλ και στα χέρια μοχτία του Χαρίτου. Και ο Χαρίτος, ωραία προσποίηση, ο Τία Λέα μέσα αρχίζει για 23-28 και παζουλισμό στον πάγκο. Η διαφορά φτάνει στους 5. Αμαριανός και ο ρυθμός αρχίζει και ανεβαίνει. Λάσκος του ζητάει στο δεξί. Ο Αμαριανός εκτελεί για 3 με μεγάλη καμπύλη μέσα. 23-31. Χαρίτος, μπήκε πάσα Οικονομάκη, μπήκε μέχρι μέσα, πήρε το φάουλ, έβαλε το καλάθι. Δύσκολη προσπάθεια, Οικονομάκη το πήρε πάνω του, 25-30 και μία συμπληρωματική φωνή. Πολύ ωραία αυτή η προσπάθεια από τον Αχιλλέα Οικονομάκη. Αυτός τώρα έχει τη βολή που θα την χάσει, αλλά το rebound έρχεται από κίτρινες φανέλες και κόβει ο Οικονομάκης. Δεν του πήρε την μπάλα, προσπάθησε μέχρι να σπρώξει εκεί. Δεν μετράει το καλάθι, έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο Νταγιάννης. Νομίζω προτιμότερο θα ήταν να δώσει την μπάσα στον Οικονομάκη που έκοβε. Και άνετα μπορεί να μειώνει στους 3 τη διαφορά ξανά. Θετικό φάουλ με τον αγώνα χρησιμοποίησε ο Νταγιάννης, οπότε ο καλάθι δεν μέτρησε. Αμαριανός Μιστούνας έψαξε την πασάω Τσεκούρα το ψηλά φάουλ και κατεβάζει στα χέρια του Αργυρίου. Μιστούνας
η αλλαγή για να περάσει το παιχνίδι ξανά ο Περάτης. Επαναφορά από την baseline, εξεκουράζει λίγο τον Παπαναστασίου, έχει δώσει κάποιες μάχες, πολλές μάχες θα έλεγα. Ξεκούρας, τούσει την μπάλα, γλίστησε από τα χέρια του, τον παρεμπόδισε και εκεί ο Νταγιάννης. 5-43 για λήξη τρίτης περίοδου, 25-30 πάντα εδώ από το κλειστό του Πόθου. Οι Flexers δείχνουν να κάνουν ένα δυναμικό ξεκίνημα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έχει ακόμα χρόνο, πέρασε ο Πιονίθελες, καστή πάσα, σουτ για δύο, μέσα από τον Κουνάδο, 27-30 και τώρα σε απόσταση αναπνοής οι Flexers. Πιστούνας. Αμαριανός. Άμεση εκτέλεση με τον Βιτζιλέο, Τσεκούρας προσπάθησε, δεν πήρε οικονομάκι, κοιμάζεσαι και θέλει να κατεβάσει και περνάει όποιον θέλει και κάνει πάσα που κόβει ο Βιτζιλέος σαν από μηχανής θεός, εκεί βάζει το χέρι του και κόβει την πάσα του οικονομάκι προς τον Νταγιάννη. Ο Νταγιάννης ζήτησε, ο Τσεκούρας βγήκε γρήγορα, έγκαιρα πάνω στην μπάλα και την σερβίρει. Περάτης, Αμαριανός. Τσεκούρας, Βιτζιλέος, Μιστούνας είναι πάνω του πάντα. Εκεί ο Χαρίτος, ο Μιστούλας προσπαθεί να περάσει. Τι έβαλε εδώ, τι έβαλε ο Μιστούνας πάνω σε άμυνα, 27-32, μπλοκάρα και εγώ. Τσεκούρας δεν την έκοψε, είναι μόνος του με το καλάθι. Άστοχο το lay up από τον Κουνάβο. Και αλλαγές για να περάσει ξανά από Παναστασίου και να βγάλει λίγο τον Τσεκούρα. Το ονομάκι. Το Περάτη πήγε ο Μιστούνας και του πήρε την μπάλα μέσα στα χέρια από Παναστασίου. Περνάει το κέντρο ο Αμαριανός. Στην κορυφή ο Μπιστούνας, κακή φάσα του Αμαριανού, δεν ξέρω με τον Μπιστούνα, έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του και κατοχή ξανά για τους κίτρινους γκριν. Ο Χαρίτος που προστάτευσε την μπάλα ωραία. Ο Νάβος. Αργυρίου από την κορυφή για τρεις. Αστόχησε και rebound από τον πόνο του Μιτζιλέο. Μιστούνας ξανακατάει, βάζει την μπάλα. Με το ένα χέρι μπάλα φτάνει απέναντι και κόβει ο Μιστούνας. Ο Μαριανός τον ίδιο αλλά δεν περνάει αυτή η πάσα. Και τώρα σήκωσε για τον Παπαναστασίου, ο οποίος την έφερε μπροστά. Πήρε το φάουλ και δύο βολές για τον Πατό Κρόκο. Μας να περάσει ξανά ο Τσιπινιάς. Σε πρώτη 27-33, άστοχη δεύτερη, οικονομάκης ο rebound, ο Τσιπινιάς που τρέχει, δεν τον έχει δει κανείς. Προτιμάνα είναι μη το παιχνίδι εκεί ο Αρίτος, τώρα ο Τσιπινιάς. Ένα κακό τελείωμα και γρήγορο από Παναστασίου, θέλει να τρέξει για να φάσει καστά στον Μιστούνα. Κλείσει και εκεί Τσιλέος. Περάτης, Βιτζιλέος για δύο. Όχι. Και ωραία πάσα. Την πρόλαβε εκεί Νάβος. Τσιπινιάς. Ηρεμεί το παιχνίδι. Οικονομάκης για τρία. Μέσα. 30-33 και ξανά στο πόδι. Όλοι και εδώ η κερκίδα και ο πάγκος των Flexers. 30-33. Πήγε για λίγο ο Μιστούνας. Δοκιμάζει για τρεις πάνω σε άμυνα, τη βάζει ο Μιστούνας.
μπιστούνας εδώ, 30-36, απίστευτος μπιστούνας. Το Ρωμάκης γρήγορα την κράτησε, αλλά δεν την πάσανε σωστά, η μπάλα φτάνει με κάποιο τρόπο στην Τσιπινιά. 2 λεπτά, Νταγιάννης με το ένα χέρι, αστοχή. Ξανά ο ρυθμός για λίγο ανέβηκε. Τα δεσιμπέλ επίσης ανεβαίνει, όσο πάνε και από πέρα και από την κερκίδα για τον μάγκο και από όλους εδώ πέρα, ένα παιχνίδι που το ζουν όλοι. Μπιστούνας για τρεις πάλι πάνω σε άμυνα, αυτό το τη φορά έκλεισε λίγο καλύτερα. Ο Χαρίτος μάλλον τι μπορεί να κάνει και στο προηγούμενη φάση εδώ ο Οικονομάκης απέφυγε, εκτέλεσε άλλο ένας τριοκόντρας τη φορά, ήταν airball. Ο Οικονομάκης θα έχει στην ομάδα του. Και έχουμε time out στο 1:44. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε από το time out 30-36. Πάντα μπροστά το σκορ ο Βατός Κρόκος. Ο Μπιστούνας. Πήγε εδώ, τι έχει. Έχει γίνει φάουλ. Αμυντικό. Δεν ήταν επιθετικό του Βιτζίλεου. Ο Χαρίτος το έκανε το φάουλ, νομίζω έχει κάνει 3. Οπότε έχουν συμπληρωθεί και τα 5 ομαδικά εδώ. Για κακή του στίχη των Flexers. 5-1-1. Οπότε ο Βιτζιλέος οδηγείται στη γραμμή των βολών, αστοχώντας την πρώτη. Βάζει όμως την δεύτερη ο Βιτζιλέος. 30-37. Ο Μάκος Μαράκος Νιάς ψάχνει την πάσα, βρίσκει τον Νταγιάννη. Ο Νταγιάννης στη Τσιπινιά, στη λήξη χρόνου επίθεσης. Άστοχο αυτό το τσιτριών πόντων. Αμαριανός. Εδώ, Μπιστούνα, πάνω σε άμυνα δεν μπόρεσε, το πως πριν. Μας απέρασε. Χρονομάκης, Τσιπινιάς, Νταγιάννης. Με πλάτη με το ένα χέρι, ο Τσιπινιάς προσπάθησε για το rebound, την πήρε τελικά. Μαχητικός ο Τσιπινιάς. Μαράτος, Νταγιάννης, έκοψε και ο Μαράτος. Ο Νταγιάννης, δύσκολη προσπάθεια, παίρνει φάουλ για δύο βολές από τον Μιτζιλέο το φάουλ. Στα 25 δευτερόλεπτα, ακόμα 3 που απομένουν. Ποιος? Όχι, λέει ο διδής στον Οικονομάκη Κούκκι. Η μπάλα είναι για τους πορτοκαλομαύρους. Α, λάθος εγώ, διορθώνω. Κατοχή για τους Flexers. Μαράτος. Σκέφτει εδώ, κακή πάσα του. Και το Τσιπινιά, βιαστική θα έλεγα. Αμαριανός στα 17 δεύτερα. Ό,τι απομένει, μια ολόκληρη θέλει να κλείσει καλά για την περίοδο η ομάδα του. Ο Αμαριανός που πέρασε, περά της προσποιήθηκε. Δεν έβγαλε τον Αμαριανό, τώρα την έβγαλε, αυτός έχει 2. Ο Αμαριανός πρέπει να πετάξει την μπάλα, δεν πρόλαβε. Λήξη τρίτης περίοδου, 30-37 εδώ από το Χρήστο του Μπόφου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου. Γυρίσαμε λοιπόν εδώ από το συνηθισμένο γήπεδο. 30-37 πάντα μπροστά στο σκορ και λέω πάντα, καθώς οι Flexers η μόνη φορά που θυμάμαι να ήταν μπροστά στο σκορ ήταν στο πρώτο τρίποδο του Κορμάκη στην αρχή. Όχι, μετά έχουν πάρει στο προβάδισμα η φιλοξενούμενη Βατός Κρόκος και παίρνει φάουλα Μαριανός εδώ.
Βολές είναι. Έχει μαζέψει την μπάλα και έχει κάνει δύο βήματα, λέει ο διαιτητής. Στη διαμαρτυρία του Οικονομάκη. Αστοχή στην πρώτη βολή. Ο Μαργιανός. Οικονομάκης πιο ψηλά από όλους. Θέλει να τρέξει ο Χαρίτος. Πάει από τα κεντρικά. Βρίσκει εκεί τον Κατσίπη. Ο Κατσίπης κρατάει. Οικονομάκης με τον Παπαναστασίου. Ο Κατσίπης προσπαθεί να τον ελευθερώσει και βγαίνει και ο Μπιστούνας εκεί. Ο Χαρίτος έχει 4. Μπάλα πρέπει να σουτάρει ο Κατσίπης. Πέρασε παίρνοντας φάουλ. Ήρεμα με τα φάουλ. Ποιος έχει 3 για να βγει. Κάτσε πού. Πιστούνας. Έχει παρά τον Αμαριανό, κάπως με μία δόση τύχης πάσα ρε. Ο Περάτης εκεί δεν πέρασε την πάσα. Φάουλ του Περάτη πάνω στον Κουνάβο. Το φάουλ του Περάτη, ναι. Εξηγεί και ο διαιτητής ότι δεν είναι, δεν υπάρχει λόγο να δοθεί αντιαιτητικό, δεν είναι για μπάλα. Πήγε ο Περάτης αυτή τη φορά, ναι. Έτσι λέει. Ονομάκι που πήρε. Πλάτη εδώ. Τα φορά με δεύτερη προσπάθεια βάζει το καλάθι. Ο Νταγιάννης. Διαμαρτυρήθηκε τον ο Παπαναστασίου για μεταφορά του Τασιόπουλου. Αμαριανός. Παπαναστασίου με το 1, πίσω από 2. Παπαναστασίου θα γυρίσει με φάουλ. Θα πάρει 2 με 1 πήγε. Μέσα η πρώτη. Δεν. Στις 2. 2 στις 2, συγγνώμη, 32-39. Πέρασε ο Πιονίθε, λέει, η πάσα δεν πέρασε. Ο Τσεκούρας την κράτησε. Εκτελεί για 3 στον Ευρυδιασμό! Τι βάζει ο Μαριανός! 32-42! Time out, απευθείας. Επιστρέφουμε σε λιγότερο από ένα λεπτό με το εκπληκτικό σου του Αμαριανού που στέλνει τη διαφορά στους 10. Επιστροφή από το time out, 32-42. Για να δούμε την αντίδραση εδώ, Αργυρίου 45. Προσποίηση, πάει μέχρι μέσα, το τελείωμα είναι άστοχο και κατοχή για τους κίτρινους. Κάτσε τώρα γιατί αυτό δεν το έχω ξαναδεί ούτε εγώ. Δίνει τεχνική ποινή γιατί ήταν 6.
εκεί. Ήταν 6 στο παρκέ οι Flexers και κάποιος δεν βγήκε μάλλον και ξεχάστηκε. Οπότε τεχνική ποινή που θα την εκτελέσει ο Βιτζιλέος. Δεν κατάλαβα και εγώ τι συνέβη εδώ. Έβαλα πλάκα. 32-43 διαφορά στους 11. Ξανά μετά από ώρα ισοφαρίζει το μεγαλύτερο προβάδισμα των φιλοξενούμενων. Η Φιούνα θα έχει δώσει όλα, έχει βάλει κάτι σουτ και εξίσου όλη η ομάδα του Βατού Πρόκου. Γι' αυτό βγαίνει να ξεκουραστεί. Σε περίπτωση που το ξαναχρειαστεί η ομάδα Οικονομάκης, για τρεις που δέχτηκε την πάσα. Άμεση εκτέλεση και έστοχη! 35-43 Οικονομάκης. MVP νομίζω το Flexers, τα κάνει όλα. Εννοείται πάντα με τη βοήθεια των συμπαιχτών του. Περάτης. Βγαίνει και κάνει διάμενο Οικονομάκης. Κούρας, Αμαριανός. Αμαριανός, φάουλ που του κάνει χαμηλά ο Κουναβός. Δεν ξέρω αν είναι το τρίτο του αυτό. Το τέταρτο του είναι. Ένα και καίγεται. Σε κούρα πάνω σε άμυνα, βάλα να πηδά. Φάουλ που παίρνει ο Νταγιάννης. Και τρίτο που κάνει ο Παπαναστασίου. Επιθετικό φάουλ τώρα του Νταγιάννη. Το Παπαναστασίου. Μία σου και μία μου έγινε τώρα. Πριν από 2 δευτερόλεπτα έγινε το αντίθετο. Τώρα γίνεται αυτό. Λάσκος, ωραία είπος ο Παπαναστασίου, εκτελεί για ευστοχή, 35-45. Στους 10 ξανά. Χαρίτος. Οικονομάκης. Πάει πάνω του Παπαναστασίου, ο Οικονομάκης με πλάτη, κλείστηκε. Πέταξε για το Χαρίτο που εκτέλεσε για τρεις, αυτός δεν το βάλε. Τσεκούρας μάζεψε. Άλλο ένα rebound του Τσεκούρα. Μαριανός, Τσεκούρας, μέσα. 35-47, το μεγαλύτερο προβάδισμα είναι τώρα αυτό στους 12 ο Ατός Κρόκος. Οικονομάκης. Νταγιάννης. Τώρα πήρε από τον Αργυρίου, την έχασε. Παπαναστασίου. Περάτης. Κατεβάζει και περνά. Περάτης βγάζει στο Λάσκο, αυτός αφύλακτος προσποιήθηκε. Αμαριανός, Λάσκος. Κλείστηκε για τον Αργυρίου, τον απέφυγε ο Λάσκος. Πάει μέχρι μέσα, πέταξε την πάσα και κόβεται εκεί. Με φάουλο ο Τσεκούρας από τον Νταγιάννη. Τον έχει βρει στον αγώνα. Πέντε και 39 απομένουν, 35-47 και βολές για τον Στάθη Τσεκούρα. Τσιπινιάς. Τσιπινιάς για 3-45 μοίρες, άστοχο. Πλάτη Βιτζιλέος. Τον Οικονομάκη να προσπαθεί να το κλείσει, τον κλείνει καλά. Σου τριών πόντων από τον Περάτη. Μέσα και ο Περάτης βάζει τρίποντο, 35-50. Η διαφορά φτάνει στους 15 και κάπου εδώ ο Κρόκος σιγά σιγά μπορεί να σφραγίσει μια νίκη.
Έχει ακόμα ένα πεντάλεπτο όμως. Δεν μπορώ να λέω πολλά. Λάσκος. Μέχρι μέσα ο Λάσκος. Βάζει το lay-up. 35-52. Δεν σταματάει ο Κρόκος. Λίτσας, Τσιπινιάς, ο Λίτσας προσπάθησε, ο Λάσκος τον απέφυγε, Καστάς στον Περάτη που ευστόχησε σου τρόνιμο το πριν, Αμαριανός, 4 λεπτά απομένουν, Τσεκούρας, Λάσκος, Βιτζιλέος γυρνά με το ένα χέρι, αφήνει την μπάλα αλλά δεν βάζει το καλάθι εδώ, ο Νομάκης που γύρισε από τον Λάσκο και τον απέφυγε. Ο Νομάκης άλλαξε και κατεύθυνση, πήγε στα αριστερά, Τσιπινιάς, Λίτσας με ταμπλό για δύο αστοίχησε εκεί. Δεν είδαμε που βρισκόταν κιόλας ο Λίτσας. Ο Μαριανός. Βιτζιλέος. Γωνία περάσει, σκυλήθηκε. Βιτζιλέος, Αμαριανός, αφύλακτος, δοκιμάζει για τρεις. Αστοχή ο Περάτης. Βγάλει ο Τσιπινιάς. Μισό γιατί έχουμε αποβολή ουσιαστικά του Οικονομάκη. Ναι, αποβάλλεται, δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Έχει δεχτεί δύο τεχνικές ποινές ο Οικονομάκης και αποβάλλεται από το παιχνίδι. Αποβάλλεται και τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάτσει στον πάγκο. Νομίζω πρέπει να πάει στα ποδητήρια, ναι. Ούτε στον πάγκο πρέπει να είναι. Πρώτα αποβάλλεται ο Οικονομάκης με δεύτερη τεχνική ποινή. Τώρα φαίνει φάουλ. Όχι, κάνει βήματα ο Τσεκουράς. Φάουλ και δύο βολές για τον Χαρίτο. Δηλαδή τι δίνεται δεν ξέρω τώρα. Και εγώ παρακολουθώ, προσπαθώ. Είναι λίγο μακριά, δεν βλέπεις. Τεχνική ποινή τώρα και λίγο λες. Μάλλον για μια διαμαρτυρία κιόλας. Χάσει την πρώτη, την κανονική βολή στο φάουλ ο Χαρίτος. 3 και 15 απομένουν. Αστοχή και στην δεύτερη, ο Παπαναστασίου μάζεψε το rebound. Σούνας, έφυγε η μπάλα. Έναν οι αλλαγές. Πάμε στα 3 λεπτά από μονένου. Μόνο ότι ο Λάσκος σηκώνεται, αστοχή. Με δεύτερη δεν μπόρεσε. Πήρε ο Τασιόπουλος. Ο Τασιόπουλος θέλει πάνω τον Τσεκούρα. Ό,τι φάουλ γίνεται είναι βολές τώρα. Ο Τασιόπουλος θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Δεν
δεν βάζει την πρώτη. Δεν του κάνει τον Χατήρη μπάλα. Η διαφορά έχει φτάσει στους 18. Λίτσας παίρνει το ρευστερικό rebound. Αργυρίου, Τασιόπουλο, ούτε τώρα. Ο Παναστασίου μάζεψε. Σκέφτηκε, αλλά του φύγει μπάλα. Σκέφτηκε εκεί ο Αμαλιανός πριν να κάνει πασάρα στον Λάσκο, αλλά του γλίστησε λίγο πάλι να την κάνει από ό,τι βλέπω εγώ τώρα που το μιλάνε. Την κάνει baseball pass. Δεν τα κατάφερε όμως. Μάλλον του γλίστησε την μπάλα. Αμαλιανός 2. 35-55 και τώρα στους 23. Γυρίου. Σουτ για δύο, airball από τον Κατσίπη. Στούνας, που πέρασε ξανά για τα τελευταία 2 λεπτά. Να σε αναλέξω. Μπήκε μέσα, έβαλε το καλάθι, χωρίς άμυνα εδώ, της Στούνας. 35-57. Μαράτος. Τα τυπικά που μένουν ουσιαστικά για να παρηγυρίσουν πρώτη νίκη στη σεζόν. Την πρώτη νίκη ουσιαστικά στην Evolution, ο Λάσκος έκλεψε. Πάει μέχρι τον ΕΑΠ, θα κοπούνε φάλλον τον Δασιόπουλο και δύο βολές ξανά. Ο Λάσκος το 1-39 από που μένει. Παράτος για τρεις, όχι. Rebound του Τσεκούρα. Πιστούνας για τρεις, όχι. Λίτσας, είναι το rebound. Αργυρίου. Παράτος Αργυρίου ξανά. Στάρει για δύο, βάζει το καλάθι. 37-57. Τον Μπιστούνα, πολλές από τον Κατσίπη. Ξανά στη γραμμή των βολών ο Μπιστούνα για τα 52 δευτερόλεπτα που απομένουν. Πάει στην πρώτη. Ελπίζω να μην έχει χτυπήσει ο Λίτσας. Εντάξει, ναι, σηκώνεται. Θα τα κάνει ένα αντίπαλο. Χτύπησε το γόνατο, ελπίζω να μην έχει γυρίσει. Ελπίζω να μην είναι κάτι σημαντικό. Ελπίζω να είναι καλά ο Λίτσας. Τον αστράγαλο γύρισε το σημείο. Να καλά. Τελευταία δευτερόλεπτα. Κούρα την έκοψε. Κασιόπουλος ανεβαίνει. Δεν μπορεί. Και βγάζει έξω.
την έβγαλε. Δεν θα εκδηλωθεί η επίθεση. Λήξη παιχνιδιού εδώ από το κλειστό του Μπόθου. 39-58 ο Βατός Κρόκος ξεκινάει με το δεξί το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Στην πρώτη του φορά ήταν καλή, αλλά χρειάζεται δουλειά για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Καλό βράδυ.